Στα τρία τέταρτα του έργου αντιπλημμυρική θωράκηση του ποταμού Λίλαντα έχουν προχωρήσει δύο εργολαβίες που το έχουν αναλάβει. Μετά την μεγάλη πλημμύρα του 20, με θύματα 8 συμπολίτε μα και την τεράστια ζημία τη γη, τη πανίδα και των κατοικιών, ξεκίνησε από την Περιφερειακή Αρχή ένα έργο γενικότερη αναστήλωση, ενίσχυση και θωράκηση του ποταμού. Χρειάζεται ακόμα περισσότερο χρήμα προκειμένου στο τέλος αυτής της θητεία μας και πολύ νωρίτερα, η εργολάβη αυτή συγκεκριμένη από, αυτή, από αυτά τα δύο υποέργα, να δώσει ένα πολύ πιο ασφαλή, ασφαλή ποταμό, ο οποίο στα επόμενα πλημμυρικά του φαινόμενα να έχει πολύ μεγαλύτερες αντοχές με όλες αυτές τις αντιστηρίξει, ουσιαστικά που έχουμε κάνει στα πρανή του ποταμού από την περιοχή του Αφρατίου μέχρι και τις εκβολές του. Ο μεγάλος που για την περιφέρεια είναι οι περίφημε εκβολές του ποταμού, οι οποίες έχουν στενέψει κατά πολύ μετά και την δημιουργία κατοικιών στην περιοχή. Η διάνοιξή του θα επιτευχθεί μόνο μέσω των απαιτούμενων απαλωτριώσεων. Η θωράκιση γίνεται όπου έχουμε το χώρο που δεν χρειάζεται απολυτριώσεις, Φτάνοντα όμω στο Δέλτα, που είναι επίση ένα από τα κρίσιμα σημεία, απαιτείται η απαλωτρίωση γη, η οποία θα ξεκινήσει σαν διαδικασία. Η απόφαση έχει ληφθεί μέσα και από την σχετική μελέτη οριοθέτηση. Η απόφαση όμως θα ληφθεί προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία υποχρεωτική ή προαιρετική αγορά ή απαλωτρίωση τη συγκεκριμένη γη.